Καλησπέρα σας άλλη μια φορά, αγαπητοί τηλεθεατές του Web TV Κολοσσός στην εκπομπή Ελληνάνθρωποι με τον Νίκο Αργυρού, σε μια ενότητα που σήμερα θα ασχοληθεί για τα 12 επιβλαβή προϊόντα της εταιρείας Monsanto. Καλεσμένη στο στούντιο μου για αυτή τη συνέντευξη είναι ξανά η Γυρία Εμενίδου Νανά, υποψήφια βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης από την Αλφα Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Κυρία Εμενίδου, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Αργυρού. Κυρία Εμενίδου, θα περάσουμε άμεσα στις ερωτήσεις, αφού είναι ξεκάθαρο γιατί θα μιλήσουμε για 12 επιβλαβή προϊόντα, που θα πρέπει να ρωτήσω, αυτά τα προϊόντα είναι μέσα στο τραπέζι μας, στις τροφές μας? Μάλιστα. Πολύ καλή ερώτηση. Κάποια είναι, κάποια δεν είναι. Θα μιλήσω για 12, είναι πάρα πολλά επιβλαβή, γιατί εδώ τους τελευταίους μήνες ασχολούμαι με αυτήν τον γίγαντα της βιοτεχνολογίας, όπως λέγεται, που είναι η Monsanto. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες, είναι πολύ μικρότερες βεβαίως, αλλά ακολουθούν τα αχνάρια της Monsanto και ευρωπαϊκές εταιρείες. Λοιπόν, απλά να σας πω ότι η Monsanto δραστηριοποιείται από το 1901, είναι 120 χρόνια τώρα, ξεκίνησε με ζυζανιοκτώνα, ήταν εφεύρεση ενός χημικού, την πήραν άτομα της Monsanto και αργότερα έκαναν τον κολοσσό αυτόν. Λοιπόν, ναι, κάποια είναι. Ένα από αυτά είναι η λεγόμενη ζαχαρίνη, κύριε Αργυρού. Και επειδή ασχολούμαι με την υγεία και το ότι τρώμε έχει άμεση σχέση με την υγεία μας, θα πρέπει ο πολίτης να γνωρίζει κάποια πράγματα για ό,τι χρησιμοποιεί, τουλάχιστον ως προς το φαγητό ή ως προς το νερό. Για πολλά άλλα δεν μπορεί να κάνει κάτι άμεσα. Έμεσα μπορεί να κάνει κάποια πράγματα που θα αναφέρω παρακάτω. Αλλά επειδή ασχολούμαι και με τα ΜΜΕ και βλέπω ότι τα ΜΜΕ ουδέποτε ασχολούνται με αυτά τα θέματα, ούτε καν οι υπηρεσίες τροφίμων που θα έπρεπε να ενημερώνουν τον πολίτη. Γι' αυτό εγώ παίρνω κάποιες πληροφορίες που είναι προσιτές σε όλους τους πολίτες, εννοείται, δεν είναι κρυφές αν το ψάξουν, και θα ενημερώσω επ' αυτού. Λοιπόν, η λεγόμενη ζαχαρίνη χρησιμοποιήθηκε στην Coca-Cola σαν γλυκαντικό εμπρότης, αλλά από το 1970, κοιτάξτε τώρα κύριε Αργυρού, 50 χρόνια πίσω που έχουν γίνει έρευνες για την ζαχαρίνη, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει πάρα πολλές δεκαετίες πίσω που αυτό το αναψυκτικό είναι παγκοσμίως γνωστό, το πιο γνωστό, και δίνει 50% η Coca-Cola, παρόλο που είναι ένας τεράστιος γίγαντας και το πρώτο αναψυκτικό στον κόσμο, το 50% των εσόδων της τα δίνει κάθε χρόνο μόνο για την διαφήμιση, για να είναι σταθερά εκεί και τα έχει καταφέρει. Οπότε οι καταναλωτές είναι δισεκατομμύρια άνθρωποι, έχουν γίνει έρευνες από ελεύθερους ερευνητές και έχουν δει ότι η ζαχαρίνη, χώρια όλων των άλλων των συστατικών της Coca-Cola, η ζαχαρίνη στα ποντίκια έφερε καρκίνους, διάφορων ειδών καρκίνους. Αποσύρθηκε κάποιο διάστημα, γιατί έγινε πολύ μεγάλος δώρος επ' αυτού, αποσύρθηκε από τα ράφια των σούπερ μάρκετ, αλλά δειλά πάλι και εμφανίστηκε και τώρα τη βλέπουμε κατά κόρον. Δεν υπάρχει σούπερ μάρκετ που να μην έχει τη ζαχαρίνη. Το γνωρίζετε, κύριε Αργυρού. Και στις καφετέριες που πάμε έχει και ζαχαρίνη δίπλα, αν θέλεις βάζεις ζαχαρίνη. Λοιπόν, αυτό είναι το υπαριθμόν 1. Το υπαριθμόν 2 είναι ένα συστατικό που τα αρχικά του είναι PCBS. Αυτό είναι, όπως μου λένε οι σημειώσεις μου, ένα ελαιόδες συνθετικό, μία ελαιόδης συνθετική ουσία. Έχει πάρα πολλές εφαρμογές αυτή η ουσία. Παρασκευαζόταν, κοιτάξτε πόσο παλιά πάμε, και 100 χρόνια πίσω, κύριε Αργυρού, από το 1929 έως το 1979. Απαγορεύτηκαν αυτά τα συστατικά, γιατί έχουν
συνδεθεί με πρόκληση καρκίνου, καθώς και με μία σειρά από άλλες αρνητικές επιδράσεις που είχε στον ανθρώπινο οργανισμό, ενώ έχουν απαγορευτεί από το 79, όπως σας είπα. Μία μελέτη του 11 αποκάλυψε ότι ακόμα εμφανίζεται στο αίμα των εγγύων και ακόμα υπάρχει σε καλώδια, πλαστικά, κόλλες, χρώματα. Αυτά τα χρώματα που βάφουμε το σπίτι μας και το βάφουμε και συχνά, ανά 2-3 χρόνια, δεν ξέρουμε τι περιέχει μέσα. Πιθανόν να περιέχει και αυτές τις ουσίες. Κυκλοφορούν ακόμα, κύριε Αργυρού. Είναι το υπαριθμόν 2. Υπαριθμόν 3 λέγεται πολυστηρένιο. Είναι ένας αρωματικός υδρογονάνθρακας. Χρησιμοποιείται για μονοτική χρήση, κατά κόρον για μονοτική χρήση, για χύτευση μετάλλων, όπως μου λένε οι πληροφορίες μου. Αυτά, μην ξεχνάμε, όλα είναι προϊόντα της Μονσάντο. Το 1941 εμφανίστηκε αυτός ο υδρογονάνθρακας. Κάνει κακό και αυτό επιβαρύνει τρομερά και το περιβάλλον, αλλά και τον άνθρωπο, νιώθοντας πονοκέφαλο, αδυναμία, κούραση. Χρησιμοποιείται, λέει, παντού. Είναι το γνωστό μας φελιζόλ, το γνωρίζουμε όλοι. Από το καθισματάκι που έχουμε στα στάδια για να πάμε να παρακολουθήσουμε μία συναυλία, ένα ποδοσφαιρικό αγώνα που το βάζουμε, ξέρετε, σαν κάθισμα, και μετά τρίβεται αυτό και διαλύεται στην ατμόσφαιρα ρυπαίνοντας πάρα πολύ την ατμόσφαιρα. Λοιπόν, είναι αυτό το φελιζόλ και μπορούμε, όταν εισπνέουμε το φελιζόλ, όταν ερχόμαστε σε επαφή, να μας φέρει μέχρι και κατάθλιψη. Λένε οι έρευνες, πάμπολες έρευνες, πονοκεφάλους, αδυναμία, κούραση, και χρησιμοποιείται και σε συσκευασίες φαγητών αυτό. Είναι κατά κόρον το φελιζόλ, υπάρχει μέχρι σήμερα, εννοείται. Ένα για κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι ως πολίτες που είμαστε, είναι τα πυρηνικά όπλα που και εκεί έχει βάλει το χεράκι της η Monsanto. Η εταιρεία ανέπτυξε ένα τμήμα, λέει, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο Manhattan Project, το γνωρίζουμε αυτό, όπου έπεσαν οι βόμβες κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι το γνωστό μας το DDT. Δεν υπάρχει περιοχή στον πλανήτη όπου δεν χρησιμοποιήθηκε το DDT. Κατά κόρον, έχει απαγορεύτηκε το 1972 γιατί συνδέθηκε, λέει, με καταστροφή του ύπατος, μειωμένη αναπαραγωγική ικανότητα, προώρες βλάβες στο νευρικό σύστημα και τα λοιπά και τα λοιπά, μία σειρά δηλαδή καταστροφών και στο περιβάλλον και στον άνθρωπο με το DDT αυτό. Χρησιμοποιείται ακόμα σε κάποιες περιοχές. Είναι η διοξίνη, ένα τεράστια σκάνδαλα όσον αφορά την διοξίνη, κύριε Αργυρού. Χημικά τοξικά φυσικά είναι αυτά. Από το 1945 προωθείται η χρήση χημικών φυτοφαρμάκων στη Γεωργία που έχουν αυτό το συστατικό. Το μεγαλύτερο κακό, όπως μου λένε οι σημειώσεις μου, είναι ότι συσσωρεύεται στην τροφική αλυσίδα, δεν φεύγει. Συσσωρεύεται στην τροφική αλυσίδα και μπορούμε να το βρούμε στα γαλακτοκομικά, κυρίως στο κρέας και στο γάλα που θα παράξουν αυτές οι αγελάδες. Να μείνουμε στο γεγονός ότι δράσει συσσωρευτικά. Δηλαδή, το χορταράκι που θα φάει πιθανόν το βοηδές, όταν θα φαγωθεί, και το επόμενο θα έχει αυτά τα συστατικά. Εδώ σας είπα πιο πάνω ότι μετά από 50 χρόνια υπάρχει στο αίμα εγγύων, υπάρχουν αυτές οι πολύ, πώς το ονόμασα, γιατί στη χημεία δεν ήμουν πάρα πολύ, το πολυστηρένιο υπάρχει ακόμα και τώρα, όταν και κατά καιρούς το αποσύρουν στην αγορά, πάλι σε άλλα σκευάσματα μπαίνει. Είναι το Agent Orange που όλοι το γνωρίζουμε, προϊόν της Monsanto, και αυτό χρησιμοποιήθηκε στον πόλεμο του Βιετνάμ. Το Βιετνάμ είναι μια πολύ μικρή χώρα που δεν θα τη γνωρίζαμε αν δεν γινόντουσαν όλα αυτά τα εγκλήματα πολέμου. Λοιπόν, πάνω από 400.000 θάνατοι, μετά από τόσα χρόνια, 67, πόσα, 50 και χρόνια, ακόμα υπάρχουν τεράστιες τερατογενέσεις και στα ζώα και στους ανθρώπους λόγω του Agent Orange. Λέει ότι
Η πρώτη επίσημη προσπάθεια καθαρισμού άρχισε το 2012, μία ανάσα πίσω, κύριε Αργυρού, αλλά ακόμα και σήμερα χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλά ζυζανιοκτώνα αυτό εδώ το Agent Orange. Είναι τα λοιπάσματα με βάση του πετρελαίου. Έχει αγοράσει η Monsanto ένα τεράστιο εργοστάσιο όπου παράγει λοιπάσματα με το πετρέλαιο. Και οι αγρότες δυστυχώς δεν γνωρίζουν ότι χρησιμοποιούν αυτό. Από το 1955 είναι η παραγωγή αυτού του λοιπάσματος. Είναι το λεγόμενο Roundup στην ένατη σειρά, το οποίο, με το οποίο Roundup δεν υπάρχει και με αυτό περιοχή της ΓΕΑΣ που να μην έχει ραντιστεί. Είναι της Monsanto, είναι το πιο το προϊόν που έχει πουληθεί κατά κόρον και πιο πολύ από όλα. Κατά καιρούς αποσυρώταν, ξανά επαναερχόταν στο εμπόριο. Έχει εγκριθεί, λέει, και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα που μιλάμε, ενώ έχουν γίνει πάμπολες έρευνες για το τι κάνει. Από το 70 έφτιαξε τμήμα γεωργικών χημικών, από το 70 είναι το Roundup και φέρει πάρα πολλά στο ορμονικό σύστημα, γενετικές ανομαλίες, καρκίνους, αναπτυξιακές διαταραχές, πνευματικές διαταραχές. Ακούτε τι σας λέω, κυρία Αργυρού, και όσοι είναι απέναντι και με ακούν, που μπορούν να τα βρουν στο διαδίκτυο σε πάμπολες πηγές, γιατί δεν πήγα σε μία πηγή, έψαξα σε πάνω από 10 πηγές και μου λένε ακριβώς τα ίδια. Και το Roundup αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται παρόλη τη σωρία όλων αυτών των κακώς πεπραγμένων που γίνονται στον οργανισμό. Η ασπαρτάμη μετά είναι μία τεχνική γλυκαντική, κάτι σαν την... σαν τη ζαχαρίνη που σας έχω πει. Το 85 έγινε η ασπαρτάμη, είναι υπεύθυνη για σειρά και αυτή πολλών κακών στον εγκέφαλο κυρίως, και την βρίσκουμε σε γιαούρτια διέτης, τσίχλες, σάλτσες, δημητριακά και πάρα πολλά άλλα προϊόντα. Την ασπαρτάμη, παρακαλώ, την έχουμε και στο τραπέζι μας και χρησιμοποιείται, μπορεί εμέσως να την πάρουμε από όλα αυτά τα προϊόντα που σας προανέφερα. Στην 10η σειρά είναι η αυξητική ορμόνη των βοηδών, είναι RBGH, η οποία Ευρώπη έδωσε το OK για να γίνονται αυτές οι αυξητικές στα βοηδή, για να αυξήσουν 20% την παραγωγή γάλακτος και κρέατος. Γι' αυτό το 20% μπαίνουν αυτές οι αυξητικές ορμόνες στα βοηδή, κύριε Αργυρού, γιατί κάτι πρέπει να πούν. Το κάνουμε γι' αυτό, για εξάλληψη πείνας. Έτσι μας λέει η Monsanto, το τμήμα δημοσίων σχέσεων της Monsanto. Και να πω μία πληροφορία ακόμη, ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αποφασίζει για το τι θα μπει στην Ευρώπη ή τι όχι, ειδικά προϊόντα της Monsanto, είναι μία κυρία η οποία λέει σε όλα ναι. Έψαξαν το ποιόν της και ενώ είπε ψέματα ή δεν είπε όλη την αλήθεια, ότι είναι απλά στο τεχνικό τμήμα της Monsanto, όχι μόνον ήταν στο τεχνικό, ήταν στο 14μελές της Monsanto. Και αυτή η κυρία λέει σε όλα ναι, όσον αφορά και την αυξητική αυτή ορμόνη που πάει φυσικά και στο γάλα με πάρα πολλά παράγωγα του γάλακτος, γιαούρτια, κασέρια και όλα αυτά. Αυξάνει επίσης αυτή η αυξητική το επίπεδο του πίον στα βοηδή της μαστίτιδος και όλα αυτά τα αυξητικά περνούν φυσικά στο γάλα και στο κρέας και τα τρώμε μέχρι σήμερα. Έχει καταναλώνεται από ανθρώπους και παθαίνουν καρκίνο του μαστού οι γυναίκες και καρκίνο του προστάτου οι άντρες όταν καταναλώνουν αρκετές ποσότητες με αυτά. Αλλά να γνωρίζουμε ότι δεν γνωρίζουμε πλέον ποια είναι αυτά τα προϊόντα με τις αυξητικές ορμόνες. Από τη στιγμή που επιτράπηκε, κύριε Αργυρού και όσοι με ακούτε, μπορεί να βρίσκεται στο τραπέζι μας και να τα έχουμε φάει κατά κόρον. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί έχουμε ζαλάδες, γιατί έχουμε καρκίνους, γιατί έχουμε ό,τι έχουμε. Λοιπόν,
προωθεί με επιτυχία, όπως βλέπουμε η Monsanto, όλα της τα προϊόντα. Δεν της λέει κανένας όχι. Και στην Ευρώπη τώρα βλέπουμε, κύριε Αργυρού, ότι κατά κόρον υπάρχουν τα προϊόντα. Η Κομισιόν λέει ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κρατάει κάποιες σταθερές, αλλά παρόλα αυτά υποκύπτει στο τέλος. Βλέπουμε ότι αποσύρονται προϊόντα τύπης Roundup κατά καιρούς. 50 χρόνια πριν, από το 70, βλέπουμε την ασπαρτάμη και όλα αυτά τα γλυκαντικά να αποσύρονται. Πώς αποσύρονται? Από τη στιγμή που μπαίνουν στο πιο διεδομένο αναψυκτικό του κόσμου. Πώς αποσύρονται δηλαδή? Και είναι στο τραπέζι μας. Έχετε ακούσει εσείς ποτέ κάποια πληροφόρηση από τα ΜΜΕ για αυτά τα προϊόντα, κύριε Αργυρού? Μία πληροφόρηση από το τμήμα των τροφίμων? Από πουθενά. Και ξέρετε, αν εγώ το βγάλω τώρα στο Facebook και τίποτα, ή θα περάσει απαρατήρητο, ή θα μου πούν λασπολογίες είναι αυτά, ή θα μου το κατεβάσουν, ή θα μου μπλοκάρουν ένα μήνα, γιατί θα μου πούν κυκλοφορείς αυτά, είναι χοάξ και όλα αυτά. Τα γνωρίζουμε. Παλαιότερα το έφτιανα, τώρα δεν αξίζει τον κόπο. Αλλά κάποιος πρέπει να πληροφορήσει τον πολίτη επιτέλους από τι κινδυνεύει. Και αν δεν του είναι απαραίτητα αυτά που ανέφερα, ας τα αποφύγει. Ναι. Γιατί οι έρευνες το δείχνουν. Και μετά στο τέλος της εκπομπής, όποιος ακούσει αυτή την εκπομπή, ας ψάξει μόνος του, κύριε Αργυρού. Ας πάει στην ασπαρτάμη, ας πάει στις αυξητικές ορμόνες, ας πάει στο Roundup, ας πάει σε όλα αυτά τα ζυζανιοκτώνα που είπα, αν δεν ισχύουν και αν αυτή τη στιγμή δεν κυκλοφορούν στην αγορά. Κυκλοφορούν. Δεν λέω κανένα μυστικό επτασφράγιστο. Όλα είναι μπροστά μας. Αρκεί να τα ψάχνουμε όμως. Σαφώς. Κυρία Μενίδου, θα μπορείτε να συνεχίσετε σίγουρα την αναφορά σας. Θα θέλω να θέσω το εξής ερώτημα. Οι ίδιοι οι θεσμοί γνωρίζουν. Οι ειδικοί επίσης γνωρίζουν. Προειδοποιούν και στην ουσία μέσω αυτών των προϊόντων, είτε της συγκεκριμένης εταιρείας είτε και άλλα προϊόντα, αναφέρονται και στις συσκευασίες, τι περιέχουν και τι επιπτώσεις δίνουν, ακόμα και τα φάρμακα που παίρνουμε. Τι θα γίνει εν τέλει? Ο κόσμος γνωρίζει ότι ουσιαστικά του φέρνουν τα συγκεκριμένα δηλητήρια μέσα στο σπίτι. Αναρωτιέται και τι μπορώ να κάνω. Είστε νοσηλευτής και υποψήφια βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης. Ναι. Υπάρχει σωτηρία ή λύση? Κοιτάξτε, ή θα πρέπει να παρατήσει το όποιο επάγγελμα έχει κάθε πολίτης και να γίνει χημικός, έτσι, και να σπαταλάει μία ολόκληρη μέρα για να κάνει τα ψώνια του σε ένα σούπερ, γιατί όλα τα σούπερ λίγο έως πολύ έχουν τα ίδια προϊόντα, και να ψάχνει να πάρει και ένα μεγεθυντικό φακό όμως, του λέω, γιατί δεν μπορεί, αυτά τα επικίνδυνα τα έχουμε πάρα πολύ ψηλά γραμματάκια, που κυριολεκτικά έχω μεγεθυντικό φακό εγώ. Λοιπόν, και όταν τα διαβάσει όλα, από ό,τι και αν αγοράσει, είτε αυτό τρώγεται, είτε δεν τρώγεται, είτε ψεκάζεται, είτε είναι ρούχο, είτε οτιδήποτε αγοράσει, λοιπόν, θα δει, όσον αφορά τα τρόφιμα, γιατί με αυτά ασχολούμαι, ότι, γιατί έγινε μια κίνηση να αναγράφονται σχεδόν όλα στη ετικέτα. Τι να το κάνω όταν έχει ένα κατεβατό ολόκληρο, μια γκοφρετίτσα να πάρεις, έχει κατεβατό ολόκληρο με πολύ ψηλά γράμματα και δεν χωράει. Είναι μικρός ο χώρος. Λοιπόν, να διαβάσω εγώ τα έψιλον, θα πρέπει να έχω και ένα χαρτί δίπλα μου που να λέει αυτά είναι επιτρεπτά, αυτές οι χρωστικές είναι στο όριο, τα άλλα είναι καρκινογόνα, τα άλλα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Γιατί, κύριε, τα βάζετε μέσα αφού είναι εξαιρετικά επικίνδυνα? Δηλαδή, από τι να διαλέξω? Το μη χειροβέλτιστον, από τη σοκοφρέτα έως οτιδήποτε, έως το γιαουρτάκι διέτης, έως τον ξηρό καρπό που θα διαβάσω ότι είναι ακτινοβολημένος. Γιατί θα διαβάσετε ότι είναι ακτινοβολημένα, κύριοι που με παρακολουθείτε, κυρίες μου και κύριοι. Θα διαβάσετε ότι έχουν και αυξητικές ορμόνες. Θα διαβάσετε σε όλα ότι έχουν αυξητικές ορμόνες. Τι θα κάνετε? Γιατί έχουν κατακλείσει τα πάντα την αγορά. Μιλάμε για έναν τεράστιο γίγαντα της βιοτεχνολογίας και της χημίας εδάφους,
που λέγεται Monsanto και όχι μόνο να ασχολούμαι με αυτήν, γιατί οι περισσότερες πληροφορίες έρχονται με αυτήν. Λοιπόν, μία και μοναδική είναι η λύση. Η ένωσή μας να τα αλλάξουμε όλα. Γιατί μέσα στις προγραμματικές δηλώσεις του Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης αναγράφεται ρητά και κατηγορηματικά ότι οτιδήποτε έχει να κάνει παρέμβαση βίαιη στη φύση δεν υφίσταται διαροπάλου στη χώρα μας. Διαροπάλου όμως. Δηλαδή, οτιδήποτε έχει αυξητικές ορμόνες, τα βοηδή μας θα γυρίσουν στις ράτσες που είχαμε και είναι προσαρμοσμένες εδώ. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τη γεωργία μας θα είναι με τους σπόρους τους δικούς μας που είχαμε από πάντα. Το νερό μας θα είναι πεντακάθαρο. Δεν θα υπάρχει τίποτα υβριδικό. Δεν μπορούμε να βρίζουμε τον δημιουργό μας. Δεν γίνεται. Ο δημιουργός μας μας τα έδωσε σε μια άλλη μορφή να τα χρησιμοποιεί ο άνθρωπος και να συνάδουν όλα αυτά για να υπάρχει ισορροπία. Φύση, 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 περιβάλλον, φύση. Οτιδήποτε άλλο και το λένε και μόνοι τους. Δηλαδή είναι υβριδικός. Το λένε ότι είναι υβριδικό. Χρησιμοποιούν την ελληνική ορολογία. Γιατί μόνο ελληνική ορολογία υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Αλλά το λένε και μόνοι τους αυτό. Το αυτοκίνητο ακόμα είναι υβριδικό. Αυτά είναι υβρίδια. Υβριδικοί σπόροι το λένε. Δηλαδή έχουν κάνει παρέμβαση βιαιότατη μέσα στον πυρήνα όλων αυτών. Και μας τα πασάρουν. Και δεν υπάρχει καμία εναλλακτική. Σε όποιο σούπερ πάμε, δεν είναι πλέον ο χασάπης της γειτονιάς μας που ξέραμε ότι από εκεί πήρε το χοιρινό, από το εκτροφείο, από εκεί, από εκεί, από εκεί. Όχι. Όλα είναι προσανατολισμένα σε μία κατεύθυνση. Έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει σε όλα ναι, έχουμε μια Κομισιόν που λέει σε όλα περίπου ναι, προϊόντα ανεβαίνουν, κατεβαίνουν και τώρα κάτι μέλια που έμαθα ότι είναι σε πολύ γνωστά σούπερ μάρκετ, σχέτη γλυκόζι, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, κρύβονται για λίγο ξανά, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν. Τελικά ο πολίτης βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τρώει σκουπίδια, κύριε Αργυρού. Αυτό θα τελειώσει με την Ελλήνων Συνέλευσης. Γιατί η Ελλήνων Συνέλευσης θέλει έναν υγιέστατο πολίτη και μπορεί να τα καταφέρει να τον έχει. Δεν είναι τίποτα μη αναστρέψιμο με την Ελλήνων Συνέλευσης. Θα γίνει υγιής ο πολίτης. Θα έχει χρήματα ο πολίτης, γιατί έχει και τώρα, αλλά δεν το ξέρει. Θα έχει χρήματα ο πολίτης, θα έχει υγεία στο τραπέζι του, θα έχει υγεία στο περιβάλλον του, θα έχει τα πάντα ο πολίτης. Γιατί η Ελλήνων Συνέλευσης έχει στο κέντρο τον πολίτη, που παράγει πολιτεία. Πολίτης, πολιτεία. Αυτό. Δεν θέλει έναν αγράμματο, όπως εκεί μας καταλήγουνε όλοι, έναν αγράμματο και να έχει τη στοιχειώδη μόρφωση ή εκπαίδευση για το επάγγελμά του και μόνο, και από εκεί και πέρα να είναι κούφιο και άδειο αυτό. Μας έχει δώσει πνευματικό υλικό απέραντο ο πρόεδρος ο Αρτέμις Σόρας, μας έδωσε οικονομικά εργαλεία που ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα μπορούσαμε αυτά τα μηδενικά να τα μεταφράσουμε, δεν το ξέραμε, μετρούσαμε με τα δάχτυλα. Και μας έδωσε ένα αξιακό τεράστιο που ποτέ κανένα κόμμα δεν είχε στην ιστορία της ανθρωπότητος. Όποιο χρώμα και να είχαν τα κόμματα μέχρι σήμερα ή όποιο πολίτευμα έχει ατυχήσει παταγωδός, είτε ήταν του λαού του λεγόμενου, είτε ήταν των αυτών που υπρούχονται, έχουν όλα ισοπεδωθεί. Το μόνο που ορθώνει ανάστημα και είναι απέναντι στα πάντα, ότι δεν έχει σχέση με τη φυσιολογία και με τη φύση, είναι η Ελλήνων Συνέλευσης. Πολίτη μου, στο λέω πραγματικά κοιτάζοντάς στα μάτια. Ψάξε τα πάντα, ψάξε όλα τα κόμματα από πού προήλθαν τα τζάκια τους που βρίσκονται μέχρι αυτή τη στιγμή. Ψάξε τις τελευταίες 5-6 κυβερνήσεις πόσο κακό έχουν τελειώσει, απλά το κακό που ξεκίνησαν γενναίες πίσω άλλοι προκάτοχοί τους, λοιπόν, και έχουν φτάσει τη χώρα να διαμελίζεται, το Αιγαίο μας να το χάνουμε υπό την απειλή της Τουρκίας. Έχουμε έναν εγκλισμό που δεν ξέρουμε αν είναι πραγματικός και αν θα έπρεπε να είναι αυτός που είναι. Έχουμε μία φήμωση της ελευθερίας του ατόμου. Λοιπόν,
Ελλήνων Συνέλευσης. Η μοναδική λύση για τα πάντα. Τι μπορείς να κάνεις, τα τηλέφωνά μου είναι από κάτω. Γνωρίζεις σε όποια πόλη και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ότι έχεις ένα φορέα Ελλήνων Συνέλευσης δίπλα σου, ένα γραφείο, ή στην άλλη πόλη, μιλώντας για το εξωτερικό, γιατί στην Ελλάς έχουμε εκατοντάδες που βρίσκεται ένα σίγουρα στην ευρεία γειτονιά σου. Απευθύνσου εκεί ή στους υποψήφιους βουλευτές του νομού σου, θα σου δώσουν όποια κατευθυντήριο θέλεις, θα σου πούνε ότι δεν είσαι τεμπέλης και είσαι πάμπλουτος και έλα να κάνεις τα πλούτη σου, να τα βάλεις εκεί που πρέπει και να χτίσουμε όλοι μαζί το όραμα Ελλάς. Αυτά ήταν που ήθελα να πω, κύριε Αργυρού. Είναι η μοναδική λύση Ελλήνων Συνέλευσης, ώσπου να σβήσει ο ήλιος, δηλαδή για πάντα. Κύριε Μενίδου, ήταν χαρά μας να σας έχουμε στη συχνότητά μας ξανά με όλες αυτές τις πληροφορίες που αφορούν βασικά την υγεία μας. Καλό υπόλοιπο να έχετε. Ευχαριστώ. Δύναμη και φως. Γεια σας. Αγαπητοί τηλεθεατές, με τη σειρά μου ξανά να σας καληνυχτίσω και εγώ, να σας ευχαριστήσω που κάθε φορά είστε εδώ παρόν και βλέπετε και ακούτε τις εκπομπές μας. Σήμερα είχαμε καλεσμένη την κυρία Νανά Εμενίδου, υποψήφια βουλευτής από την Αλφα Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, με την οποία συζητήσαμε για 12 προϊόντα που είναι επιβλαβή στην υγεία μας και τα βρίσκουμε στο τραπέζι μας και όχι μόνο. Καλό υπόλοιπο και σε εσάς, μέχρι την επόμενη φορά. Και μην ξεχνάτε, η δημιουργία λειτουργεί με μαθηματική ακρίβεια.